Αυξημένες προσδοκίες για συνεργασία της Ηπείρου με τη Γερμανία δημιουργήθηκαν από την επίσκεψη της επιχειρηματικής αποστολής που πραγματοποιήθηκε στην Ήπειρο με επικεφαλή το Δήμαρχο Σβερτέ Δημήτριο Αξούργο και τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδος, τον Ντίσσελτοφ Μαρία Παπακοσταντίνου. Η επιχειρηματική αποστολή οργανώθηκε σε συνέχεια της συμμετοχής της περιφέρειας Ηπείρου σε διεθνείς εκθέσεις στη Γερμανία. Ειδικότερα, η επιχειρηματική αποστολή εστίασε στο ενδιαφέρον της στους κλάδους των τροφίμων, του τουρισμού και της ενέργειας. Ο πρώτος σταθμός της αποστολής ήταν η περιφέρεια Ηπείρου, την Τετάρτη το πρωί και ακολούθησε ξενάγηση στα Ιωάννινα. Έπειτα η επιχειρηματική αποστολή που απαρτιζόταν από 25 άτομα επισκέφτηκαν την Ιγουμενίτσα και την τρίτη ημέρα της αποστολής βρέθηκαν στην Άρτα. Το πρωί της Παρασκευής ο αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς υποδέχθηκε την επιχειρηματική αποστολή στην επιχείρηση Φαρμαχίτας. Ακολούθως συνέχισαν και σε άλλες γνωστές επιχειρήσεις της περιοχής. Ανάμεσά τους ήταν και η γαλακτοβιομηχανική εταιρεία Καράλης, αλλά και ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Άρτας. Η ενέργεια, η θερμοκρασία βοηθείται, χρησιμοποιείται. Βεβαίως. Οι μηχανές μας είναι συμπαραγωγικές. Δηλαδή, παράγουν αφενός ηλεκτρική ενέργεια και τη θερμική που στις υπόλοιπες μηχανές γίνεται dump στο περιβάλλον, εμείς την κάνουμε ανάκτηση και χρησιμοποιούμε για να ζεστάνουμε πάλι τους χωνευτήρες μας. Για να μπορέσουμε να παράξουμε, το πρώτο στάδιο είναι να γίνει παραγωγή του βιοαερίου. Το βιοαέριο παράγεται στους χωνευτήρες. Είναι αναερόβια χώνευση και στη συνέχεια με υπόγειες ενωνώσεις οδηγείται στις μηχανές όπου χρησιμοποιείται το σκάψιμο σε μηχανές εσωτερικής σκάψης και από πίσω από τη μηχανή εσωτερικής σκάψης έχουμε ηλεκτρική γεννήτρια που παράγει το ρεύμα και το στέλνουμε στο δίκτυο της ΔΕΗ. Η επιχείρηση αυτή δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής γυρνού κρέατος με δυναμικότητα 2.000 χιλιομετέρες. Και παράλληλα επεκταθήκαμε στην δημιουργία μιας μονάδας βιοαερίου, δυναμικότητας αυτή τη στιγμή 3,6 ΜΒ. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστούμε την γερμανική αποστολή που μας επισκέφθηκε και μας έδωσε τη χαρά να την ξεναγήσουμε σε εγκαταστάσεις μας και τόσο και την περιφέρεια που συνέβαλε στην προσπάθεια αυτή. Θα ανοίξουν συνεργασίες, πιστεύετε? Σίγουρα σε τεχνολογικό επίπεδο και ενδεχομένως και σε εμπορικό. Σήμερα η επιχείρηση κάνει περίπου τα 40 εκατομμύρια τζίρο και προμεθεύεται πρόβιο γάλα και λίγο γίδινο, το λέω εγώ, δεν πες το κατσικίσιο εσύ, από παραγωγούς της περιοχής μας. Συνεχίζει να κάνει εξαγωγές στις χώρες που προείπα και πουλάμε και αρκετή ποσότητα στην Ελλάδα και μάλιστα στην επιχείρηση Αλυσίδα Σκλαβενίτης που είναι και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα πάλι. Που μας δίνουν το γάλα είναι περίπου 2.000. Η Milch stammt von ungefähr 2.000 Milchbauern. Και ο τζίρος της επιχείρησης ετήσια είναι περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η εποχή το καλοκαίρι που το γάλα λιγοστεύει εδώ στην Ελλάδα το πρόβιο. Και αρχίζει, δεν σταματάει καθόλου, αλλά λιγοστεύει πάρα πολύ και ξανά τον Οκτώβριο αρχίζει από την αρχή. Αν κοιτάξετε γύρω θα δείτε πολλά βραβεία και τα πιο πολλά τα έχουμε στα σιρτάρια, διότι κάπου κουραστήκαμε βραβεία, ποιοτικά θα έλεγα πιο πολύ και μετά είναι ως προς την οργάνωση και μην παραξηγήσετε το μικρό χώρο του γραφείου, βολευόμαστε έτσι οικογενειακά εδώ και ελέγχουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Εφόσον δοκιμάσετε λοιπόν τα τυριά μας, τα οποία είναι πρόβια με λίγο γίδινο, θα μας πείτε και τις απόψεις αν κάνουμε καλά τυριά ή όχι. Πριν πολλά χρόνια παρήγαγαν στα ορεινά βουνά της Πίντου
επιτοπλίσει τον κτηνοτρόφιλα πιο πολύ οι βλάχοι, οι βλαχόφωνοι. Εγώ είμαι βλάχος, βλαχόφωνος. Το Κασκαβάλ έχει πάρει το όνομα αυτό το τερί από τη βλάχικη λέξη που φορτωνόταν στα άλογα προκειμένου να το μετακομίσουν σε κεντρικές τότε εγκαταστάσεις για να γίνει η επεξεργασία του. Σημαίνει το τερί καβάλα στο άλογο η λέξη αυτή. Κάθε μέρα λατίζονται με το χέρι. Έρχονται, το παίρνουν το κεφάλι, το αλατίζουν, το ξαναβάζει ανάποδα πάλι στο ράβι για ένα μήνα σε αυτή τη θερμοκρασία, σε αυτή την υγρασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και τη χαρά που έχουμε σήμερα να είστε κοντά μας. Να ευχαριστήσω και την κυρία... Συγγνώμη που παρεμβαίνω την αποστολή, την επικεφαλής η κυρία Πρόξενο. Θα ήθελα να γίνει την κυρία Πρόξενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για την επιλογή του συνεταιρισμού να είναι μία από τις επιχειρήσεις στις οποίες θα απευθυνθείτε. Καλώς και τον κύριο Δήμαρχο και φυσικά να ευχαριστήσω την Περιφέρεια διότι και αυτή προφανώς βοήθησε στην επιλογή και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαία. Η επιλογή κρίθηκε ότι και ο συνεταιρισμός μας και αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή για μας. Είναι μια επιχείρηση η οποία αξίζει να προβληθεί μέσα στην περιοχή της Άρτας με μια μακρά ιστορία και επίσης να τονίσω και τον συνεταιριστικό χαρακτήρα της επιχείρησης, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα γνώριμο και στη Γερμανία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της Βόρειου Ευρώπης. Ο κτηνοτροφικός συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1966 με πάνω από 55 χρόνια συνεχή λειτουργία και παρουσία στον ελλαδικό χώρο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κτηνοτροφικό κλάδο. Κατέχουν περίπου το 10% σαν μερίδιο της αγοράς. Και όσον αφορά τη συμβολή της στην οικονομική κατάσταση της περιοχής, μετέχουμε περίπου κατά 12% όσον αφορά το παραγόμενο τοπικό προϊόν. Και δεδομένου ότι ήταν κλειστή η εστίαση για σχεδόν ένα χρόνο, ελπίζουμε τώρα να υπάρξει μια ανάκαμψη και αισιοδοξούμε ότι και πάλι ο τουρισμός θα δώσει την όθηση που χρειάζεται η ελληνική οικονομία και σε αυτά συμμετέχουμε κι εμείς. Πολύ σύντομα σκεφτόμαστε να κάνουμε και μία νέα επένδυση όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιώντας τα υπόλοιπα των κτηνοτροφείων. Η Γενική Πρόξενος του Ντίσσελντορφ, Μαρία Παπακωνσταντίνου, αναφερόμενη στους στόχους της αποστολής, είπε ότι ήρθε και φεύγει με τις καλύτερες προοπτικές. Είναι πολύ μεγάλη χαρά γιατί πριν από 2 χρόνια στην μεγαλύτερη διεθνώς έκθεση τροφίμων και ποτών, την Ανούγκα στην Κολονία, ήταν που είχα τη χαρά να υποδεχτώ τον Περιφερειάρχη Υπήρου να ξεναγηθούμε στα περίπτερα της Υπήρου και στους παραγωγούς που επιδιώκουν την εξωστρέφεια στο 100% και από κοινού με τον πρώτο Έλληνα δήμαρχο στη Γερμανία, τον Υπηρώτη, τον δήμαρχο του Σβέρτη, τον Δημήτρη τον Αξούργο, να σχεδιάσουμε αυτή την αποστολή, η οποία ήταν να πραγματοποιηθεί πέρυσι, τον Οκτώβριο, λόγω των γνωστών συνθήκων δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, αλλά κρατήσαμε την αισιοδοξία και έγινε πραγματικότητα. Τα μηνύματα είναι εξαιρετικά, γιατί η Ήπειρος μπόρεσε και άνοιξε μία πόρτα στη Γερμανία, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα τα αποτελέσματα θα είναι απτά και πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ ωραίες συνεργασίες σε όλους τους τομείς. Γιατί είχαμε μαζί μας εκπρόσωπο από το αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ που συζήτησε, είχε μια πρώτη επαφή για απευθεία σύνδεση με το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Το ενδιαφέρον είναι ζωντανό, διατηρείται ζωντανό, τώρα πάμε πίσω και θα επανέλθουμε.
Η επόμενη στάση μας είναι συνεργασία πανεπιστημίων μέσω της αδελφοποίησης των Δήμων Ιωαννίνων και Σβέρτε. Επόμενη στάση είναι πολύ ωραίες συνεργασίες στον τομέα τροφίμων και ποτών. Επόμενη στάση, πολύ ωραία τουριστική προβολή της Επίρου, ώστε οι Γερμανοί από τη Ρινανία Βεσφαλία, έναν τόπο εξαιρετικής φύσεως και προορισμό για όλες τις εποχές, να τον ανακαλύψουν, να τον φέρουν πιο κοντά τους και έτσι να έρθουμε και εμείς πιο κοντά στην Ήπειρο. Την Άρτα μας σήμερα πώς την είδατε, έχετε καταρχήν ξαναέρθει? Λοιπόν, στην Άρτα δεν έχω ξαναέρθει. Στην Άρτα η αποστολή μας δεν έχει ξαναέρθει, είναι δεδομένο ότι θα ξανάρθει. Μέχρι στιγμής είδαμε εξαιρετικά προϊόντα, εξαιρετικό περιβάλλον, εξαιρετική φύση και αυτό όλο σημαίνει ότι η αποστολή μας θα ξαναέρθει. Ο Δήμαρχος Βέρτε, Δημήτρης Αξούργος, μεταξύ άλλων, εξέφρασε τη χαρά του που κατάφερε η αποστολή να επισκεφθεί την Ήπειρο. Είμαι από τα Γιάννα, Ηπειρώτης είμαι, γι' αυτό εντάξει την Άρτα την ξέρω, είναι πανέμορφη, γι' αυτό είμαστε και εδώ στο γεφύρι της Άρτας και νομίζω αυτά που άκουσα από τους επιχειρηματίες είναι πολύ σημαντικά, είναι πολύ θετικά. Και έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά νομίζω τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες εβδομάδες για να έρθουμε να φέρουμε τους Γερμανούς εδώ και ευχόμαστε ότι να έρθουν και οι Έλληνες Ηπειρώτες στη Γερμανία να μιλήσουμε και για τα προϊόντα της Ηπείρου και εύχομαι και να έρθουμε και πάλι σαν τουρίστες εδώ στην Άρτα και στην Ήπειρο. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν κάποιες συνεργασίες, ανοίχτηκαν αρκετά στις πόρτες σήμερα? Νομίζω και σήμερα στην Άρτα εδώ, αλλά και τις περασμένες μέρες άνοιξαν πάρα πολλές πόρτες και με τη βοήθεια και της πρόξενος της κυρία Παπακωνσταντίνου θα καταφέρουμε να έχουμε συνεργασία. Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας αναφέρθηκε στις ευείονες προοπτικές που υπάρχουν για ευρύτερες συνεργασίες υπηρετικών και γερμανικών επιχειρήσεων. Ήταν μια μέρα με πολύ ενδιαφέρον, ήταν μια μέρα όπου οι επισκέπτες μας, κυρίως άνθρωποι των επιχειρήσεων, επισκεφθήκανε επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα και επιχειρήσεις επίσης που σχετίζονται με την παραγωγή εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Αυτό που έχω αποκομίσει μέχρι τώρα είναι ότι είδαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από την παραγωγική Ελλάδα. Είδαν επιχειρήσεις που πιθανόν ούτε στη Γερμανία δεν γνωρίζουν αν έχουν τέτοια συναφή αντικείμενα, για παράδειγμα, όπως είναι εναλλακτικές, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Μείνανε ενθουσιασμένοι και προφανώς και η δοκιμή που κάνα για τα τοπικά προϊόντα, αντιλαμβάνεστε ότι η γεύση που αποκομίσαν ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδης. Θέλω να ελπίζω ότι ήταν μια πολύ καλή παρουσία τόσο της γερμανικής αποστολής, αλλά ανταποκριθήκαμε και εμείς στο ρόλο μας αυτό, γιατί καταλαβαίνετε θέλει καλή προετοιμασία, καλή συνεργασία με τις επιχειρήσεις, καλή συνεργασία με τους ίδιους που συμμετέχουν. Ελπίζω οι φιλοξενούμενοι να φύγουν με πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης της επιχειρηματικής αποστολής από τη Γερμανία, παραβρέθηκε και η θεματική αντιπεριφερειάρχης προβολής τοπικών προϊόντων, κυρία Αναστασία Σίμου Τάσιου. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον τόπο μας. Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε αυτή την γερμανική αποστολή που αποτελούνταν από επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για όλη την Ήπειρο και σήμερα ειδικά για την Άρτα. Ήρθανε από τη Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία, να το πούμε και αυτό, η πρόξενος, η κυρία Παπαϊωάννου, στο Ντίσελντορφ, ο Δήμαρχος Βέρτε, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τα Γιάννενα, αλλά είναι δήμαρχος εκεί. Και αυτό το οποίο προσπαθούσαμε να κάνουμε είναι προβολή και προώθηση των τοπικών μας προϊόντων. Ξεκινώντας από γαλακτομικά, ελαιόλαδο, μέλι, κρασί, χέλι. Επισκεφτήκαμε ενδεικτικά κάποιες επιχειρήσεις στο νομό Άρτας. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά για συνεργασίες οι οποίες πρόκειται να κλείσουν οι επιχειρηματίες της περιοχής μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό και όπως έχω ξαναπεί, είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Παράγουμε τα πάντα. Οπότε αυτό που απομένει είναι να υπάρχει μια προώθηση και προβολή των προϊόντων μας.
ελπίζω όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά σας και από την πλευρά της περιφέρειας να έχει αυτά αποτελέσματα και εύχομαι στο επανειδή και καλή συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα είναι στο γραφείο και θα σας περιμένει. Και ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη φιλοξενία. Ήταν υποχρέωσή μας νομίζω και θα χαρούμε ξανά να σας δούμε. Θα χαρείτε και να μας δείτε, αλλά και να ακούσετε τα ωραία νέα που θα έχουμε με το κλείσιμο της αποστολής. Ωραία, ευχαριστώ. Και τα ωραία νέα που θα έχουμε και για την Άρτα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμαρχε, με μεγάλη χαρά, με μεγάλη τιμή, προσφέρουμε ένα μικρό δώρο από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επίσκεψή σας στην Ήπειρο γενικά, στην πόλη μας ιδιαίτερα, να ανταμώσουμε ξανά και από αυτή την επίσκεψη να κλείσουμε συμφωνίες και να ωφεληθούμε και εμείς και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τι ωραίο. Για να το δείξουμε λίγο.